Και εγώ να σας καταγγείλω ότι κάθομαι 2 ώρες και υπομένω τον κλιματισμό και θα πρέπει να έχω γίνει ήδη χιονάνθρωπος. Αλλά παρόλα αυτά, με έχουν ζεστάνει ωραίες ομιλίες και ωραίες παρουσιάσεις των φίλων μας εδώ πέρα. Έχω επιλέξει να έρθω με την πολιτική μου ιδιότητα και την κομματική μου ιδιότητα για ένα λόγο. Και θα τον καταλάβετε όσο μιλάω. Θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο να υπερασπιστούμε την πολιτική και να μπούμε στην πολιτική. Και όσο ξενέρωτο και σας φαίνεται ο κομματικός τίτλος ενός νέου ανθρώπου, δώστε 5 λεπτά, μήπως και σας αλλάξω γνώμη. Λοιπόν, εγώ κρίνοντας από τις εισηγήσεις και όλα αυτά που ακούσαμε αυτό το τριήμερο εδώ πέρα, δεν φεύγω και πάρα πολύ αισιόδοξος για το μέλλον μας. Ακούσαμε ότι φτωχαίνουμε, δεν γεννάμε, δεν κάνουμε παιδιά, γερνάμε άρα. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι ενώ υπάρχει κάποια συνένεση στο οικονομικό κομμάτι μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, υπάρχει πάντα αυτός ο αστερίσκος ότι μπορεί το 19 και το 18 να μπούμε σε πολιτικές περιπέτειες, με ό,τι αυτό σημαίνει, απλή αναλογική, νέες εκλογές κτλ. Υπάρχει ακόμα η λογική για όλα αυτά, είναι η παλιότερη φύγε εσύ, έλα εσύ, για να τα κάνω εγώ καλύτερα. Και φυσικά υπάρχει ένα ζήτημα για τα περισσότερα τα παιδιά που βρίσκονται εδώ μέσα, για τις δουλειές που έρχονται και για τις δουλειές που έχουν. Και τελικά αν τα προσόντα αυτής της πιο μορφωμένης γενιάς που είναι και σήμερα παρούσα εδώ πέρα, ανταποκρίνονται στην αγορά εργασίας που έχουμε στην Ελλάδα. Ακόμα χειρότερα, επιτρέψτε μου να επισημάνω έτσι και μία στενάχωρη παρατήρηση, ότι ένα κομμάτι, και δεν αναφέρομαι σε όλους, της ακαδημαϊκής, οικονομικής και πολιτικής ελίτ, μπαίνει στον πειρασμό να διαλέξει στρατόπεδο στην υπάρχουσα κομματική αντιπαράθεση, στον υπάρχοντα διπολισμό. Και υιοθετεί συχνά βασικές απλουστεύσεις και ακόμη χειρότερα σπρώχνει στην άκρη τις δικές της ευθύνες. Και θα απορείτε πολλοί από εσάς, φίλες και φίλοι, καλά, αφού οι περισσότεροι από αυτούς είναι στα πράγματα 20, 30 και 40 χρόνια, πώς είναι δυνατόν να κάνουν κριτική στους άλλους? Καλώς ήρθατε στο φόρουμ των Δελφών, για να κάνουμε και λίγη πλάκα. Όταν η χώρα μας χρεοκόπησε το 2010, οι πολλοί νέοι από εδώ μέσα ήταν στο μετέχμιο μεταξύ σχολείου και πανεπιστημίου, ήταν έφηβοι και πάει λέγοντας. Στο DNA σας εδώ πέρα, οι νεότεροι κουβαλάτε την κρίση. Οι περισσότεροι, άρα και αυτοί που είστε εδώ μέσα, δεν το βάλατε κάτω. Διαβάσατε, προσπαθήσατε, σπουδάσατε. Κάποιοι δουλεύετε παράλληλα. Θα κάνετε τα μεταπτυχιακά σας. Θα προσπαθήσετε να εργαστείτε μερικά χρόνια και μετά θα ξαναβρείτε ενδεχομένως παρηγοριά και καταφύγιο στις σπουδές, γιατί η αγορά εργασίας είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολη. Οι φίλοι όμως και γνωστοί σας που δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, θα κάνουν μεγαλύτερους συμβιβασμούς από εσάς, έτσι, σε δουλειές που δεν πληρώνουν, σε ζωές που στριμώχνονται, σε σπίτια που δεν τους χωράνε. 500.000 εξάλλου συμπολίτες μας, κυρίως νέοι, ζουν και εργάζονται με κάτω από 300 ευρώ το μήνα. Κάποιοι, αγαπητοί μου φίλοι, σας θεωρούν χαμένη γενιά. Ότι δεν θα προλάβετε να σταθείτε στα πόδια σας, δεν θα προλάβετε να διεκδικήσετε το δικό σας μερίδιο στην πολιτική και στην οικονομία, ότι δεν θα κάνετε οικογένεια, δεν θα προλάβετε να αγοράσετε το δικό σας σπίτι. Ότι θα μείνετε στη σκιά της γενιάς της μεταπολίτευσης. Και ακόμα χειρότερα, θα την αφήσετε να βγάλει αυτή τα κάστανα από τη φωτιά, μιας και απέχετε από την πολιτική και θεωρείτε τους πολιτικούς άχρηστους, ξεπουλημένους ή στην καλύτερη περίπτωση μουσιακό ψηφιακό υλικό, όπως το παλιό Πασόκ το Ορθόδοξο και άλλα τέτοια ψηφιακά φετίχ που βλέπουμε. Πιστεύω όμως ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς προβληματίζεστε. Κύριε Βλάχο, σε ένα λεπτό να έχετε ολοκληρώσει. Ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ. Έχω και ένα μπόνους λόγω της ψυχρολουσίας. Είμαι σίγουρος όμως ότι και εσείς προβληματίζετε και από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο πολιτικός διάλογος, και από τις φωνές, και από τα τάγματα εφόδου των νεοναζί, και από το δράμα των προσφύγων. Προβληματίζεστε από αυτά που συμβαίνουν στα περισσότερα πανεπιστήμια, στα λεωφορεία στα οποία μπαίνετε, στις ουρές που στείνεστε, στον σεξισμό ή στην αγένεια που συναντάτε στην καθημερινή σας ζωή. Και ξέρετε ότι όλα αυτά μας αφορούν, αλλά δεν ξέρετε από πού να τα πιάσουμε. Θα έρθουν κάποιοι να μας σώσουν, θα λυθούν μόνα τους, θα έρθει η ανάπτυξη το 2019 και ξαφνικά θα βγούμε στις αγορές και θα λύσουμε όλα μας τα προβλήματα. Οι πιο αλτρουιστές θεωρείτε ότι δεν έχει νόημα να ασχοληθείτε με την πολιτική και μπαίνετε σε ΜΚΟ, σε ομάδες γειτονιάς, σε άλλες ενασχολήσεις οι οποίες νιώθετε ότι προσφέρουν, αλλά ουσιαστικά εξακολουθείτε να σνομπάρετε την πολιτική. Εγώ έχω λοιπόν να σας πω ότι επειδή αρκετοί από εσάς εδώ μέσα έχετε σπουδάσει δημόσιες πολιτικές, υγεία, πολιτισμό, διακυβέρνηση κτλ.,
θα συνειδητοποιείτε συνέχεια και με μεγαλύτερη έμφαση ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο χώρο για δημόσιες πολιτικές, γιατί η πολιτική καταλαμβάνει πολύ μεγαλύτερο χώρο από αυτό που τις αναλογεί. Κάθε φορά που έχουμε εκλογές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις ή πολιτικές συγκρούσεις, οι δημόσιες πολιτικές δεν συνεχίζονται. Δεν χτίζονται συνενέσεις και συνεργασίες για να έχουμε το δικό μας κατάλογο μεταρρυθμίσεων και όχι να τον αγοράζουμε από τους ξένους. Έχω λοιπόν να σας πω ότι να οργανωθείτε και να διεκδικήσετε το χρόνο που σας έκλεψαν και το χώρο που δικαιούστε. Γιατί η δημοκρατία είναι οι δικές σας προσωπικές καθημερινές ιστορίες. Αν δεν μιλάτε εσείς τη γλώσσα της δημοκρατίας, θα τη μιλάνε κάποιοι άλλοι για σας. Και η γενιά που ζει το πρόβλημα είναι η γενιά που πρέπει να δώσει τη λύση. Άρα, θυμηθείτε ότι είναι δικαίωμά σας να ζήσετε σε μια καλύτερη κοινωνία από αυτή που ζήσαν οι γονείς σας. Ευχαριστώ πολύ.